Η ζωοδόχος πηγή είναι μια εορτή προς τιμήν της Παναγίας. Δεν έχει σχέση με τη ζωή της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως οι άλλες γνωστές θεομητορικές εορτές. Λόγου χάρη τα εισόδιο, ο Ευαγγελισμός ή η κοίμηση της Θεοτόκου. Η εορτή αυτή έχει σχέση με τις θαυμαστές επεμβάσεις της Παναγίας προς τη σωτηρία των δυστυχών και ταλαιπωρημένων ανθρώπων που την επικαλέστηκαν με πίστη. Η ζωοδόχος πηγή μας υπενθυμίζει τα θαύματα που έκανε η Παναγία σε ένα ορισμένο ναό της, στον τόπο εκείνο που προκαλεί τη συγκίνηση κάθε Έλληνα. Χρόνια πολλά. Παρασκευή της διακαινησίμου εβδομάδος, όπως ονομάζεται, και η Εκκλησία μας γιορτάζει την ζωοδόχο πηγή. Με αφορμή ένα ιστορικό γεγονός που έγινε στα μέσα του 5ου αιώνα στη Βασιλεύουσα και έκτοτε η τιμή προς την Παναγία μας ως ζωοδόχο πηγή, ως εκείνη δηλαδή εκ της οποίας ανέβλησε η ζωή κατά την ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας, διατρέχει ολόκληρη την πίστη των Ορθοδόξων, οι οποίοι προστρέχουν και αποδίδουν την ευλάβειά τους και την αγάπη τους και τον σεβασμό στη Μητέρα του Θεού, εκείνη η οποία σκεπάζει τον κόσμο ολόκληρο με τις προσευχές και την αγάπη της. Και είναι ευλογία για την πόλη μας ότι έχουμε εδώ αυτό το Ιερό Παρεκκλήσιον, πάνω από το αρχαίο Βυζαντινό αγίασμα της Αγίας Παρασκευής, και το οποίο διασώζει και την ιστορία, αλλά κυρίως την ευλάβεια και την πίστη των ανθρώπων. Ας είναι λοιπόν η Παναγία σκέπη για όλους και για την πατρίδα μας, η οποία περνά δύσκολες στιγμές εξαιτίας γεγονότων εξωτερικών, επιβουλών εξωτερικών. Ας ευχηθούμε η Παναγία μας να αποσοβήσει κάθε κίνδυνο, να απομακρύνει κάθε πειρασμό και να χαρίσει το αίσθημα της ασφάλειας και της σιγουριάς στις ψυχές όλων των Ελλήνων. Παρουσία πλήθος πιστών τελέστηκε σήμερα πανηγυρική θεία λειτουργία στο παρεκκλήσι της ζωοδόχου πηγής στην τοπική κοινότητα Σκουτάρεως του Δήμου Σερών. Πρώτη Παρασκευή μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την ζωοδόχου πηγή, πανηγυρίζει εδώ το παρεκκλήσι μας. Έχει αναβιώσει τα τελευταία χρόνια και ένα έθιμο, το κουρμπάνι, με την επίβλεψη και επιμέλεια του ΔΣ, του Πολιτιστικού και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και ειδικότερα του Αρχισεφ, εδώ του δικού μας, του Κώστα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και το χρόνο με υγεία. Κάθε χρόνο, δεν κινήσουμε εβδομάδα, λεβέντη έχουμε. Ερχόμαστε κάθε χρόνο στην Εκκλησία και γιορτάζουμε τη ζωοδόχου πηγή. Ωραία, είστε καλά. Και στις ευχές. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Σήμερα αναβιώνει και το έθιμο εδώ το κουρμπάνι. Ναι. Παραδοσιακά, κάθε χρόνο. Ωραία. Όλο το χωριό βοηθάει γι' αυτό. Χρόνια πολλά, όλα είναι καλά. Μια χαρά. Ζωοδόχο πηγής, ερχόμαστε κάθε χρόνο, περνάμε πολύ ωραία. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, εύχομαι υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο και η ζωοδόχος πηγή να ρίχνει άπλετο το νερό για να ξεπλένει τις όποιες αμαρτίες έχουμε. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο το έθιμο κουρμπάνι, με τους κατοίκους του χωριού να κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις και τα έθιμα των προγόνων τους. Όπως κάθε χρόνο, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, να βοηθάει η ζωοδόχου πηγή, το παρεκκλήσι μας εδώ στο Σκούταρι. Είναι ένα έθιμο που το έχουν φέρει οι παππούδες μας από το παλιό το Σκούταρι στη Θράκη. Και τώρα τα τελευταία χρόνια το αναβιώνουμε εμείς εδώ, η νέα επιτροπή, η νέα παρέα εδώ. Εδώ και η Βέτα μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε και φέτος στην παρέα μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αναβιώνουμε το έθιμο του κουρμπανίου από την πατρίδα που μας ήρθε από τα πατρίδα των παππούδων μας. Και εμείς όσο μπορούμε, είναι νεολαίοι, το συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά και το χρόνο με υγεία. Και ελπίζουμε τα παιδιά μας μεθαύριο να συνεχίσουν το έθιμο. Πείτε μας λίγο, τι είναι το κουρμπάνι, τι έχετε ετοιμάσει. Το κουρμπάνι είναι μαγειρεμένο μέσα στα καζάνια, θα τα δείτε τώρα σε λίγο. Είναι έτοιμο. Περιέχει γίδα, μοσχάρι, βραστό, καρότα, πατάτες, σέλινο, διάφορα λαχανικά, διάφορα μυρωδικά. Δεν λέμε τα μυστικά, μην μας τα κλέψουν. Ορίστε να το δοκιμάσουν.